Τώρα κοντά μας για να συζητήσουμε την πολιτική επικαιρότητα απόψε είναι ο Υπουργός Επικρατείας και υποψήφιος στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, ο κύριος Χριστόφορος Βερναρδάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Βερναρδάκη. Καλησπέρα. Και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γιάννης Μαστρογεωργίου. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα. Λοιπόν, ξεκινάω με εσάς, κύριε Βερναρδάκη, γιατί βλέπουμε ότι σταθερά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, οι περισσότερες δείχνουν και αυτοδυναμία. Θα το δούμε αυτό βέβαια το βράδυ της Κυριακής και για το αν θα είναι μπροστά και για το θέμα της αυτοδυναμίας. Θέλω να σας ρωτήσω εάν πιστεύετε πραγματικά ότι μπορεί να γίνει αυτή η ιστορική ανατροπή όπως την χαρακτήρισε προχθές ο Αλέξης Τσίπρας. Τι λέτε? Κοιτάξτε, αναμφισβήτητα είναι δύσκολο. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι υπάρχουν δύο μαύρα κουτιά αυτή τη στιγμή στις εκλογές. Το πρώτο έχει να κάνει με τη συμμετοχή ή την αποχή, είναι οι δύο όψεις του νομίσματος. Κάτι το οποίο θα επιδράσει προφανώς. Και το δεύτερο είναι μια, αν θέλετε, ένα αποτέλεσμα της προεκλογικής περίοδου και σε μεγάλο βαθμό και της δικής μας δουλειάς. Είναι δεύτερες σκέψεις, επιφυλάξεις, αν θέλετε, που έχουν προκύψει από την προεκλογική περίοδο στην προσπάθεια τη δική μας να μεταθέσουμε το πεδίο της αντιπαράθεσης στο προγραμματικό επίπεδο. Έχουμε ένα αποτέλεσμα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έχει βοηθήσει αυτό που έχει γίνει τώρα τις τελευταίες ημέρες? Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι αυτό. Γιατί ακούμε συνεχώς από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι θέλατε να εστιάσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα η αντιπαράθεση στο προγραμματικό κομμάτι. Κοιτάξτε, ναι, και νομίζω ότι το επιτύχαμε. Κάναμε τουλάχιστον μια πολύ μεγάλη προσπάθεια γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα αποτέλεσμα, το οποίο αποτέλεσμα λέει ότι οι δεύτερες σκέψεις αυτές έχουν οδηγήσει ένα μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος στο να ξανασκεφτεί την επιλογή του. Mm-hmm. Τι κάναμε, τι προσπαθήσαμε να κάνουμε, ειδικά το τελευταίο καιρό? Πρώτο θέμα, ασφαλιστικό. Μια σειρά από θέσεις της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή. Θα τα δούμε είναι τώρα αυτά και ασαφής. Αναλυτικά. Δεν θέλω Μακεδονικό. Να μπούμε σε λεπτομέρειες. Μεγάλο ζήτημα, ναι, δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες. Λέω απλώς, ας πούμε, ότι έχουμε ένα αποτέλεσμα. Και ότι εστιάσατε σε θεματικές, από ό,τι καταλαβαίνω, στις οποίες κρίνατε ότι δεν είχατε μεταφέρει στον κόσμο, μάλλον. Καλά, δεν είχατε επικοινωνήσει καλά το περιεχόμενό του. Κοιτάξτε, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Είναι γεγονός ότι πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινή γνώμη και των περιοδιών που κάνουμε μας κάνει αυτή την κριτική και έχει δίκιο. Έπρεπε να είμαστε πολύ περισσότερο κοντά, έπρεπε να είμαστε πολύ πιο γειωμένοι, να εξηγήσουμε περισσότερο. Αναγνωρίζουν βέβαια ότι έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα και ότι η χώρα βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι παρελήφθη το 2015 στις αρχές. Παρ' όλα αυτά, όμως, η επικοινωνία και η επαφή και η εξήγηση παραμένει ένα κενό σημείο το οποίο εμείς αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να το αναπληρώσουμε. Μάλιστα. Τώρα έρχομαι σε εσάς, κύριε Μαστρογεωργίου, ναι. Γιατί ακούσαμε πριν από λίγη ώρα τις δηλώσεις του αρχηγού σας, του κυρίου Μητσοτάκη, που είπε από τη Θεσσαλονίκη να δοθεί πολύ μεγάλη προσοχή στην χαλαρή ψήφο. Είπε όχι στη χαλαρή ψήφο και για άλλη μια φορά απίφθινε προσκλητήριο στον κόσμο να προσέλθει στις κάλπες. Σας φοβίζει το ενδεχόμενο ότι τώρα που βρισκόμαστε κατά κάποιο τρόπο έτσι στην καρδιά του καλοκαιριού, ότι μπορεί ο κόσμος είτε να μην πάει στην κάλπη όπως στις ευρωεκλογές και φοβάστε ότι μπορεί κάτι να αλλάξει συγκριτικά με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών? Κοιτάξτε, κυρία Καντώνα, είναι αλήθεια ότι οι εκλογές γίνονται, νομίζω, για πρώτη φορά εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Ο Υπουργός, ο κ. Βερναρδάκης, ως πιο ειδικός, νομίζω ότι έχει και τη χρονοσειρά και μπορεί ιστορικά να μας πει πότε έγιναν τελευταία φορά στον τόπο εκλογές τον Ιούλιο. Νομίζω ότι πάνε περίπου 80-90 χρόνια από τότε που έγιναν τελευταία φορά και υπάρχει κάποιος λόγος που δεν γίνονται εκλογές τον Ιούλιο. Εμείς δεν προδικάζουμε κανένα αποτέλεσμα. Εμείς κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου με την καλή έννοια για την προσέλευση των πολιτών και σε αυτό θα συμφωνήσω. Άρα δηλαδή με τον δεν υπουργό. Αισθάνεστε κάποιον εφησυχασμό με δεδομένο παρά το γεγονός ότι σας δείχνουν μπροστά οι δημοσκοπήσεις? Είναι δυνατόν, σε καμία περίπτωση. Ποτέ δεν υπάρχει εφησυχασμός όταν πορεύεσαι σε εκλογές. Και ειδικά 48 ώρες πριν τις κάλπες. Αυτό θα ήταν τελείως ανεύθυνο εκ μέρους μας και δεν νομίζω ότι έχετε ακούσει κάποιο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και δει τον πρόεδρό μας να έχει κάποια ένδειξη ή δεδομένη κάποια σιγουριά στο λόγο του και το ύφος του ως προς την κάλπη. Είναι προφανώς ένα δείγμα όταν ότι αισθάνεται μια σιγουριά. Όταν το ρωτάτε εσείς οι δημοσιογράφοι και καλά κάνετε, κύριε Μητσοτάκη, αν κερδίσετε, έχετε έτοιμο, 48 ώρες πριν τις κάλπες και πιθανότατα από την εκλογή του, τι θα σας πει, ότι δεν το έχει έτοιμο? Προφανώς. Στο μυαλό του το έχει έτοιμο το πλάνο και το σχέδιο. Όμως θέλω να σταθώ στην ανάγκη προσέλευσης. Είναι πολύ κρίσιμες αυτές οι εθνικές εκλογές. Η κάλπη, σε αυτό ταυτιζόμαστε με τον ΣΥΡΙΖΑ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Τσίπρα, σε αυτό που λέει με τον Πρωθυπουργό, ότι οι κάλπες είναι άδειες. Ξαναγεμίζουν από τις 7 η ώρα το πρωί της Κυριακής και θα πρέπει να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα 12 ώρες μετά το απόγευμα. Πρέπει να υπάρχει προσέλευση, πρέπει ο κόσμος να πάει στις κάλπες. Είναι το οξυγόνο της δημοκρατίας
η εκλογική διαδικασία, πρέπει να έχουμε παρόλες τις δύσκολες καιρικές συνθήκες προσέλευση όσο το δυνατόν μεγαλύτερη. Ωραία. Λοιπόν, επιστρέφω σε εσάς, κύριε Βερναρδάκη, γιατί ακούω πολλούς βουλευτές αλλά και στελέχη του κόμματός σας να λένε ότι η Νέα Δημοκρατία αποδεικνύεται εντελώς αφαιρέγγια σε σχέση με ζητήματα κορυφαίας τάξεως. Και θέλω να σας ρωτήσω, αφού τελικά η Νέα Δημοκρατία είναι τόσο αφαιρέγγια, ο κόσμος γιατί την στήριξε στις ευρωεκλογές, τι λέτε? Κοιτάξτε, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Να απαντήσω κι εγώ μετά σε αυτό. Θα απαντήσετε κι εσείς. Θα έρθει η σειρά σας. Πολλές ερωτήσεις είναι κοινές, βεβαίως. Κοιτάξτε, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό, το οποίο όμως θα το κάνουμε και θα το αποτιμήσουμε μετά το αποτέλεσμα. Σας ρωτώ δηλαδή ότι έφταιξε σε κάτι ο κόσμος που ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Εσείς πάλι δεν επικοινωνήσατε κάτι καλά. Ναι, ναι, πρέπει να είμαστε σαφείς σε αυτό το πράγμα. Λογικές του τύπου φταίει ο λαός πρέπει να αποδοκιμαστούν. Ο λαός κάνει κάποιες επιλογές, είναι θεμητές. Γιατί θεμητές. Τα έχουν πει, ναι, το, θέλω το ξέρω, τώρα να πω ονόματα, αλλά έχουν υποθεί. Είναι πολλές φορές αντιδράσεις οι οποίες δημιουργούνται μέσα στην ψυχολογική πίεση ή το θυμικό, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να γίνουν δεκτές. Ο λαός κάνει τις επιλογές του, τις κάνει σε ένα κλίμα και πρέπει να τις κάνει σε ένα κλίμα ελευθερίας και ανοιχτής συζήτησης. Από εκεί και πέρα είναι προφανές ότι εάν υπάρχουν αποδοκιμασίες, πρέπει αυτός ο οποίος αποδοκιμάζεται να το σκέφτεται. Κατά τη γνώμη σας, σε τι είναι αφαιρέγγια η Νέα Δημοκρατία? Θέλω να μου πείτε το Κοιτάξτε, πρώτο να σας πω ένα θέμα. Σας έρχεται στο Κοιτάξτε, σινέλο. Είναι αφαιρέγγια. Για μένα δεν ξέρω αν θα πρέπει να χρησιμοποιήσω αυτό το λόγο. Χρησιμοποιήστε έναν άλλο. Ας πάρουμε την περίπτωση του Μακεδονικού. Κατά τη γνώμη μου, ενώ δεν είχε κανένα λόγο να ανοίξει το δρόμο στην νομιμοποίηση ακραίων εθνικιστικών επιλογών, ακραίων εθνικιστικών φωνών, να καταληφθεί ο δημόσιος χώρος και ο δημόσιος διάλογος από τους ακραίους, εθνικιστές, υπερπατριώτες, βουκεφάλες, όπως θέλετε πέστε το, δεν είχε κανένα λόγο να το κάνει, διότι και έχει χειριστεί το θέμα και υπήρχε μια προϊστορία και υπήρχαν ορισμένα δεδομένα και το διεθνές πλαίσιο γνωρίζουμε και τις γεωπολιτικές συνθήκες γνωρίζουμε και τον κίνδυνο εξανατολών το γνωρίζουμε και ούτω καθεξής. Πιστεύω ότι ήταν μια ανεύθυνη κατά κάποιο τρόπο πολιτική, όχι γιατί αύριο δεν θα ακολουθηθεί και θα γίνει σεβαστή η Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά διότι νομιμοποίησε στο δημόσιο χώρο και στο δημόσιο διάλογο ακραίες υπερεθνικιστικές ή ακροδεξιές απόψεις. Κάτι βέβαια, κύριε Βερναρδάκη, που είδαμε τότε. Ο δικός σας τότε κυβερνητικός εταίρος κατά κάποιο τρόπο να στηρίζει, γιατί ο κύριος Καμένος τότε αντίθετος ήταν. Μα βεβαίως, ο κυβερνητικός εταίρος και γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Άρα τι περιμένετε να κάνει η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση, λογικό Εντάξτε, δεν ήταν, είναι. Διαφορετικά, είναι διαφορετικό. Προφανώς. Ναι, η Νέα Δημοκρατία υποτίθεται ότι είναι ένα ευρωπαϊκό κόμμα της κεντροδεξιάς και θα έπρεπε νομίζω να έχει μια πολύ πιο σταθερή και συνεπή θέση σε αυτό το γκαμβά, να το πω έτσι. Παρά πολλό δε μάλλον όταν και η γραμμή του Βουκουρεστίου που είχε ο Καραμαλής έγινε απολύτως αποδεκτή και μάλιστα θεμελιώθηκε ακόμα περισσότερο. Και πολύ περισσότερο βεβαίως, όπου όλη η διπλωματική ιστορία του ζητήματος έδειχνε ότι η πολιτική της κυβέρνησης ήταν σε μια τέλος πάντων σωστή κατεύθυνση. Τώρα, ο κυβερνητικός εταίρος είχε λάθος εκτίμηση, προσπάθησε να κερδοσκοπήσει σε αυτό το υπερπατριωτικό εθνικιστικό. Τον αφήσατε όμως και γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Πιθανώς αυτό όταν να είναι από το Γενάρη του 2018 αλλά είχε ανοίξει το Μακεδονικό και πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος. Γνωρίζετε όμως ότι διαφωνεί ο κύριος Καμένος. Ήταν όμως ο λόγος για τον οποίο αυτό το συμβόλαιο στην κυβέρνηση έληξε. Και κατά τη γνώμη μου, ο Καμένος και οι ανεξάρτητοι Έλληνες, όχι όλοι, γιατί δεν τον ακολούθησαν όλοι οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Οι υπόλοιποι ακολούθησαν εσάς. Έκανε μια πολύ λάθος επιλογή, χωρίς να πιστωθεί, αν θέλεις, και την θετική στάση που είχε όλη αυτή την τετραετία. Πολιτικά. Γιατί υπήρχε και μια πολιτική στάση θετική, την οποία θα έπρεπε να πιστωθεί. Με όλη αυτή τη γραμμή, την υπερεθνικιστική ή την ακροδεξιά, κατέστρεψε ό,τι χτίστηκε το προηγούμενο διάστημα. Αλλά εμείς όμως ο ΣΥΡΙΖΑ ήμασταν καθαροί ευθύς εξ αρχής, άλλωστε ήταν και στις προγραμματικές μας θέσεις αυτό. Κύριε Μαστρογεωργίου, μήπως κι εσείς το χειριστήκατε το θέμα λίγο έτσι μικροκομματικά, θα σας πριν πάμε στο Μακεδονικό, όπως μου είχατε σε εισαγωγικά υποσχεθεί, θέλω κι εγώ να δώσω τη δική μου σύντομη απάντηση στο αρχικό σας ερώτημα που κάνατε στον Υπουργό. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ιτήθηκε και γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Ναι, αλλά αυτό το ρώτησα στον κύριο Βερναρδάκη. Ναι, όχι, όχι. Εγώ θα καταλάβετε τι θέλω να πω.
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καταψηφίστηκε μόνο, υπερψηφίστηκε και η Νέα Δημοκρατία. Και ο Υπουργός γνωρίζει, βάσει και της δικής του ακαδημαϊκής ταυτότητας, ότι αυτό δεν συμβαίνει πάντα στα πολιτικά εκλογικά χρονικά του τόπου. Συνήθως οι Έλληνες καταψηφίζουν. Η μεγάλη διαφορά όμως που είχε η Νέα Δημοκρατία από το ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές καταδεικνύει ότι όχι μόνο καταψηφίστηκε η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά υπερψηφίστηκε το πρόγραμμα που από τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνεχίζει και σήμερα η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει στον ελληνικό λαό. Και ξέρετε γιατί έγινε αυτό, κύριε Γκαντώνα? Γιατί γύρισε μπούμεραγκ στο ΣΥΡΙΖΑ, γύρισαν 4 κομβικά διλήμματα στρατηγικά που είχε βάλει στους Έλληνες πολίτες από το 12 κιόλας, όχι το 15 και μετά. Έβαλε ένα από αυτά ήταν και το μακεδονικό. Όχι. Δεν ήταν μόνο αυτό. Αυτό ήταν όχι, η προέκταση. Δεν λέω ήταν μόνο αυτό. Λέω ένα αυτό από ήταν αυτά... προέκταση. Τα βασικά διλήμματα που έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ στον ελληνικό λαό που του γύρισαν μπούμεραγκ και τώρα το πληρώνει, γιατί ακριβώς η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθαν να τα λιάνουν και να πάνε ένα βήμα παραπέρα ήταν ελίτ λαός. Αυτό κατερρύφθηκε. Ήτανε παλιό νέο. Ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε 4,5 χρόνια ως παλαιότερο του παλιού. Ήταν το αριστερά-δεξιά. Είπατε πριν για τον κυβερνητικό εταίρο, αναφερόμενοι υπονοώντας τον κύριο Καμένο. Το αριστερά-δεξιά λοιπόν πέθανε γι' αυτό. Και ήταν το μνημόνιο-αντιμνημόνιο το τελευταίο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αέρα στα πανιά του σε όλη τη διάρκεια του πρώτου μνημονίου, του δευτέρου, μέχρι τον Αύγουστο του 2015, όπου φέρνει το τρίτο και επαχθέστερο μνημόνιο. Μάλιστα. Οι λόγοι λοιπόν για τους οποίους κατεψηφίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη δικιά μας την εκτίμηση, θα καταψηφιστεί για δεύτερη φορά μεθαύριο, είναι ότι αυτά τα 4 διλήμματα που έβαλε στο λαό δεν τα υπηρέτησε, δίχασαν τους πολίτες, δεν έδωσαν προοπτική και κλήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να είναι αυτός ο οποίος ξεχωρίζει πλέον αυτού του είδους τα διλήμματα και ανοίγει μια άλλη προοπτική για τον τόπο με μια άλλη ατζέντα που είναι προγραμματική. Και να σας πω και κάτι τελευταίο. Για πείτε μου. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατά τη διάρκεια, επειδή είναι, ξέρετε, είναι λίγο επιδίο η προεκλογική καμπάνια όπως τη ζούμε. Δηλαδή είχαμε μια για προευρωεκλογική και έχουμε και μια προ των εθνικών εκλογών τώρα. Αλλά είναι επιδίο. Εμείς και στην πρώτη των ευρωεκλογών και τώρα είπαμε το πρόγραμμά μας. Είπαμε ότι θέλουμε αυτού του είδους τη φορολογία, αυτού του είδους το για μοντέλο. Αυτό σας ρωτάω. Ωραία. Τώρα έχουμε... να μου πείτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι είπε? Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είπε. Ο ΣΥΡΙΖΑ πούλησε φόβο. Με συγχωρείτε για αυτή την φράση, αν ακούγεται. Αυτό έκανε. Είπε, αν έρθει η Νέα Δημοκρατία, σας περιμένουν Αρμαγεδόνας στο ασφαλιστικό. Πώς, δεν μας εξήγησε γιατί είπε για ένα πλαίσιο λοιπόν, ιδιωτικό. Για να κλείσουμε όμως το θέμα των Πρεσπών τώρα που το ανοίξαμε και να πάμε και σε άλλα μετά, θα ήθελα λίγο να μου πείτε τώρα εδώ που φτάσαμε και σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία είναι πρωτοκόμμα το βράδυ της Κυριακής, πώς σκέφτεστε να διαχειριστείτε το θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών, με δεδομένο ότι είναι πια μια διεθνής συνθήκη, την οποία εσείς επικρίνατε πάρα πολύ. Είχαμε ακούσει στο παρελθόν ότι θα την επαναδιαπραγματευτείτε. Τι θα γίνει με αυτό? Έχει απαντήσει κατά κόρον και επανειλημμένα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι το δυνατόν περισσότερο για να ελαφρύνουμε τις δύσκολες πτυχές μιας κακής και δύσκολο εφάρμοσης συμφωνίας όπως είναι η Συμφωνία των Πρεσπών. Ο πρόεδρος βρίσκεται για ακόμα μια φορά στη Μακεδονία και στη Βόρεια Ελλάδα για να υπογραμμίσει τη σημασία που δίνει στο θέμα του Μακεδονικού. Έχει πει τι θα κάνει ως προς το θέμα της ένταξης των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα κάνει όταν θα ανοίγουν τα κεφάλαια, τι θα κάνει η συζήτηση για το κλείσιμο των κεφαλαίων και έχει πει τι θα κάνει και για το μπραντ της Μακεδονίας και της ελληνικότητας της Μακεδονίας με μια μεγάλη εκστρατεία που δεν θα είναι μόνο επικοινωνιακή, διαφημιστική ή ρητορική, θα έχει να κάνει και με συγκεκριμένες προτάσεις για τα προϊόντα μας, τα μακεδονικά και για την ταυτότητά τους και την πιστοποίησή τους. Μάλιστα, πάμε τώρα στα της οικονομίας. Έρχομαι σε εσάς ξανά, κύριε Βερναρδάκη, γιατί ακούμε συνέχεια ότι η Νέα Δημοκρατία διαβεβαιώνει ότι και φοροελαφρύνσεις θα γίνουν και κανένα επίδομα δεν πρόκειται να κοπεί. Άρα, εσείς τον κοινωνικό Αρμαγεδόνα, πού τον βλέπετε ακριβώς? Γιατί έχουμε ακούσει αυτόν τον χαρακτηρισμό πολλές φορές τώρα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Ναι, θα απαντήσω να κάνω δύο μόνο επισημάνσεις. Συμφωνώ απολύτως ότι τις εκλογές δεν τις κερδίζει ο φόβος και η επίκλησή του. Τις κερδίζει και ένα θετικό πρόγραμμα και άρα τα προγράμματα είναι μπροστά μας. Γιατί και εσείς η αλήθεια είναι ότι στις ευρωεκλογές ταυτίζατε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι αν ο κόσμος επιλέξει Μητσοτάκη, επιλέγει Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μήπως το ξανασκεφτήκατε? Κοιτάξτε, ναι, όχι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι άλλο ο φόβος και άλλο η κατά κάποιο τρόπο ας πούμε, εκτίμηση, η πολιτική, η οποία στηρίζεται βάσει των προγραμμάτων, ότι πράγματι υπάρχει μια εκλεκτική συγγένεια. Εγώ θα έβαζα το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι να αφησίσει τον ψηφοφόρο το αίσθημα του φόβου. Μισό λεπτό. Ναι, όχι, δεν το λέω με το αίσθημα του φόβου. Το λέω με το βάρος της μιας πολιτικής εκτίμησης. Παραδείγματος χάρη, να σας πω ένα παράδειγμα.
ότι το δημόσιο είναι μισθολογικό βάρος και πρέπει να εφαρμοστεί μια πολιτική του 1:5, είναι η γραμμή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων μας είχε πιέσει πάρα πολύ. Τώρα, αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, για να σας δώσω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα, τη στιγμή που το δημόσιο στην Ελλάδα είναι μικρό, έχει μικρύνει, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αν το έχουμε καταλάβει, αλλά έχει μικρύνει πάρα πολύ και οι ανάγκες είναι επιτακτικές στα νοσοκομεία, στην πρώτη γραμμή των έχει κοινωνικών υπηρεσιών. Θα πειράξει κάποιον. Θα πειράξει το 1:5. Να κάνω μια παρένθεση, κύριε Υπουργέ. Μια παρένθεση μόνο, αν μου επιτρέπετε. Έχω μπροστά μου το εξής. 93.000, διαβάζω από κείμενο που έχω, με συγχωρείτε. 93.000 αγγίζει πλέον ο συνολικός αριθμός των συμβασιούχων και των μετακλητών υπαλλήλων που έχουν προσληφθεί από το 2015 μέχρι σήμερα από την κυβέρνηση. Όχι, ρωτάω αυτό το πράγμα. Είναι 93.000. Τα επίσημα στοιχεία δεν είναι του Γιάννη Ξενοδοχείου. Είναι απογραφές του δημοσίου που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα είχαμε ανάγκη. Πείτε μου, αν το έχουμε ανάγκη, δεν έχω. Δεν το ξέρω, να το δούμε. Αν το είχαμε ανάγκη, να το δεχτώ. Δηλαδή, πείτε μου. Όχι, να σα απαντήσω όμω. Μισό λεπτό, γιατί πήγαμε. Όχι, επειδή το είπατε αυτό, με συγχωρείτε για τη διακοπή. Κύριε Μαστρογεωργίου, το 1:5 πρώτα-πρώτα δεν αφορά τους συμβασιούχους, αφορά το τακτικό προσωπικό. Άρα πρέπει να ξέρουμε λοιπόν να το διαχωρίσουμε. Πρώτον. Δεύτερον, μου κάνει φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι μετά το 2015, αν θέλετε από το τέλος του 2014 κιόλας, όχι για να μην είμαι και άδικος, ενώ υπάρχει επίσημη απογραφή, απογραφή.gov.gr, όλου του δημόσιου τομέα, επικαλείται η Νέα Δημοκρατία ορισμένα στατιστικά στοιχεία τα οποία δεν υπάρχουν. Σήμερα, γιατί το σήμερα 1:5, προσέξτε, 1:5 σημαίνει διάλυση του δημόσιου τομέα. Αυτό υπάρχει το 93.000, κύριε Βερνάδο. Προφανώς, άμα μπούμε στο site και το δούμε, μπορούμε να το κάνουμε και εύκολα αυτή τη στιγμή, θα το δούμε. Έτσι, και θα δούμε και πού ακριβώς βρίσκεται και θα δούμε τι αφορά. Και τι ανάγκες μπορεί να καλύπτει. Και τι αφορά μπορεί να καλύπτει, εννοείται. Είναι όλα στην πλήρη διαφάνεια, έχουμε open data αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι πρέπει και εσείς να το ξέρετε. Θέλω λίγο να με βοηθήσετε. Ασφαλιστικό. Ακούμε παραδείγματος χάρη περί κατάργησης του νόμου Κατρούγκαλου. Ολοκληρωτικής μάλιστα. Ο νόμος Κατρούγκαλου, να θυμίσω, ότι έχει δύο βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι η ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η αναλογική εισφορά των ασφαλιστικών εισφορών, μάλιστα, ανάλογα με το μηνιαίο εισόδημα. Γι' αυτό και οι ελεύθεροι επαγγελματίες κατά 85% περίπου πληρώνουν λιγότερες πλέον εισφορές από ό,τι πληρώνουμε το παλιό ασφαλιστικό σύστημα. Και παραλάβαμε λοιπόν ένα ασφαλιστικό σύστημα που είχε 500.000 εκκρεμείς συντάξεις και ένα έλλειμμα 1,5 δις. Και σήμερα, μάλιστα, η ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων δίνει δημοσιονομικό μαξιλάρι και ασφαλιστικό μαξιλάρι. Να δώσω και την αρχή μου κατάργηση των κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Κύριε Βερναδάκη, θέλω να με βοηθήσετε. Ναι, να πάρετε μια ανατελή. Δεν έχουμε χρόνο και θέλω να μιλήσει ο κ. Μαστρογεωργίου. Κεφαλαιοποιητικό σύστημα που λέει η Νέα Δημοκρατία είναι σε αντίθεση με το αναδιανεμητικό σύστημα που ισχύει σήμερα. Επομένως, εμπεριέχεται ο κίνδυνος μιας ολοκληρωτικής κατάληψης. Λοιπόν, κύριε Μαστρογεωργίου, απαντάτε και να κλείσουμε την απάντηση. Πολύ τηλεγραφικά. Ο νόμος Κατρούγκαλου είναι ο νόμος ο οποίος διέλυσε το συνταξιοδοτικό σύστημα, χώρισε τους συνταξιούχους σε παλαιούς και νέους. Χώρισε τους συνταξιούχους ανθρώπους που παίρνουν αυτή τη στιγμή οι επόμενες γενιές 380 έως 700 ευρώ. Είναι ο νόμος ο οποίος έκοψε το ΕΚΑΣ, είναι ο νόμος ο οποίος έκοψε τη σύνταξη κυρίας. Είναι ο νόμος ο οποίος έκοψε τη σύνταξη των πολυτέχνων και τον ΑΜΕ. Αυτό είναι ο νόμος κατά τον ΑΜΕ δεν έκοψε καμία σύνταξη των πολυτέχνων, τα ενσωμάτωσε. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο και θέλω να με βοηθήσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον κύριο Γιάννη Μαστρογεωργίου. Καλή επιτυχία, κύριε Βερναδάκη, στην Αλφα Αθήνα, υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλό βράδυ και στους δύο. Και σε εσάς.